Κώστας Κώστα είναι μαζί μας, να τον καλημερίσω. Χρόνια πολλά. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί πάνε μέρες, επειδή και πριν από τις γιορτές ο κόσμος που έβλεπε τις τιμές και οι ενώσεις καταναλωτών έλεγαν για εσχροκέρδια και πάντα μιλούν για εσχροκέρδια. Τελικά μπορεί κάποιος να ελέγξει αν κάπου υπάρχει εσχροκέρδια? Βεβαίως, αν θέλουμε να έχουμε την πολιτική βούληση και να δουλέψουν σωστά οι θεσμοί του κράτους, σε αγαπητή Κατερίνα, μπορούμε να κάνουμε τους απαραίτητους ελέγχους και να βρούμε αυτά για τα οποία φωνάζει ο κόσμος. Να ξεκινήσω από το θέμα των καυσίμων. Λοιπόν, καταρχάς, όταν μου πήρες τηλέφωνο η Μεγάλη Πέμπτη και εσύ ο Νίκος, έψαξα λίγο με δηλώσεις των Συνδέμων Καταναλωτών, κυρίως με δηλώσεις του κ. Δουρσιώτη, στοιχεία τα οποία ανεβάζει ο Κυπριακός Συνδέμος Καταναλωτών, δηλώσεις διαφόρων, να βρω κάποια στοιχεία. Ναι. Να σας πω ένα παράδειγμα όσον αφορά τα καύση. Λοιπόν, την περίοδο Ιούνιο-Σεπτέμβριο του 23, η μέση τιμή εισαγωγής στην Κύπρο των καυσίμων χωρίς τους φόρους ήταν κάτι της κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξαφνικά, την περίοδο Οκτώβρης-Δεκέμβρης του 23, είχαμε τεράστια αύξηση. Είναι τότε που φώναζε το Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών ότι ήταν 4 με 5 σέντο λίτρο περισσότερα, πιο ψηλή η τιμή των καυσίμων. Είδα εδώ την απάντηση που έδωσε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, ότι τα χάτες είναι λόγω της έναρξης του πολέμου στη Γάζα. Στο Ισραήλ, ναι. Μα μία εταιρεία εισάγει από το Ισραήλ, αγαπητή Κατερίνα. Οι άλλες τρεις εισάγουν από την Ελλάδα. Είναι αυτά που φώναζαν και πριν 2 χρόνια, τα οποία πήραν ο Γενικός Ελεγκτής. Και όσοι θέλουν να μάθουν αν υπάρχει εσχροκέρδια στα καύσιμα, αν υπάρχει ανταγωνισμός, αν υπάρχει έλεγχος των τεράστιων κερδών που υπάρχουν. Λοιπόν, και αν δεν πήγε πάνω το πετρέλαιο, τα καύσιμα τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, άρα όλες οι μεταφορές είχαν αυξήσει το κόστος. Όχι, η δικαιολογία που έδωσε στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών είναι γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος. Επαναλαμβάνω, μια εταιρεία φέρνει από το Ισραήλ. Οι άλλες φέρνουν από την Ελλάδα. Και είναι το αιώνιο ερώτημα που κάνω στις εταιρείες πετρελαιών. Πώς είναι δυνατόν να ξεκινά ένας από τη Λεμεσό με έναν αυτοκίνητο να παίρνει χειροκηδία, και ο άλλος με το ίδιο αυτοκίνητο να παίρνει Λευκοσία και να έχουν τις ίδιες, να καταναλώνουν το ίδιο πετρέλαιο? Έγινε. Λοιπόν, τούτο όσον αφορά το ζήτημα των καυσίμων, επαναλαμβάνω, να πιάσει ο κόσμος την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή του Δεκέμβρη του 2022, στη βάση των στοιχείων και πληροφοριών που του έδωκα και επέμενα για μήνες για να τα ψάξει, ο άνθρωπος τα έψαξε, να δει ακριβώς το τι συμβαίνει αν υπάρχει εσχροκέρδια στα καύσιμα. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 8 παρα 10, το πετρέλαιο διεθνώς, αγαπητή Κατερίνα, το πρωί είναι 83 δολάρια το βαρέλι. Έναν περίπου τόσο ήταν, περίπου γύρω στο 80, όλη εκείνη την περίοδο που είχαμε τον μειωμένο φόρο κατανάλωση. Θυμάστε ότι τότε περίπου το πετρέλαιο κύριε ήταν γύρω στο 1,45. Αν προσθέσει τα 7 σεν, πάμε στο 1,52-53. Σήμερα είναι 1,63. Και με μέση τιμή είναι 1,57. Συγγνώμη, 1,65 με μέση τιμή είναι 1,60. Έχει 6 με 7 σεν παραπάνω. Η τιμή είναι η ίδια, επαναλαμβάνω. Δεύτερο. Έκανε κάτι πάρα πολύ καλό το Υπουργείο Γεωργίας. Και εγώ οφείλω να τους συγχαρώ. Αυτή η εφαρμογή, το e-coffin. Το e-coffin, το δείξαμε το πρωί. Το e-coffin. Εμείς στην Επιτροπή Εμπορίου φωνάζαμε μεγάλα τόσο μάχη για το e-καλάθι, να δούμε πότε να έρθει. Τέλος πάντων, το e-coffin το Υπουργείο Γεωργίας το έκανε. Λοιπόν, στις 2 του Μάη ανακοίνωσε εντάξει. Και τι είναι το πράγμα, αγαπητή Κατερίνα? Είναι, όπως ξέρεις εσύ, παρατηρητήριο τιμών των οπωροκυπευτικών προϊόντων τοπικής παραγωγής, οι μέσες τιμές πώλησης των παραγωγών και οι μέσες τιμές πώλησης στα λιανικά σημεία πώλησης. Λοιπόν, ενδεικτικά, ντόπιες μπανάνες 170% διαφορά, κόκκινο κραμπί 147%, ντομάτε τσέρι 143%, πράσινες πιπερίκες 140%, άσπρο κολοκυθάκι 136, κουνουπίδι 135, αγκουράκια 116, κρεμμύδι 109, φινικοτές ντομάτες 36, φασόλια 44, φράουλες 46. Μάλιστα. Διαφορά από τον παραγωγό στα σημεία πώλησης. Ναι. Τρίτο. Βρήκα δηλώσεις δαμή του κ. Χατζη Αδάμου, του εκτελεστικού διευθυντήριου συνδέμου των υπαραγωγών πριν μερικές ημέρες. Εξετάζουν, λέει, ακόμα και το ενδεχόμενο να μην τοποθετούν στα ράφια τους προϊόντα εταιριών που οι τιμές τους παρουσιάζουν αδικαιολόγητες αυξήσεις το τελευταίο διάστημα. Λέει για τους προμηθευτές ότι λειτουργούν στο αμπειρόπλαιο και δεν είναι εκτεθειμένοι στον ανταγωνισμό. Τα τελευταία χρόνια ασκούν, λέει, οι υπεραγορές.
έντονες πιέσεις προς τους προμηθευτές για να λειτουργούν υπεύθυνα με συνέστηση ευθύνης προς το καταναλωτικό τιμό. Μέσα από αυτούς τους παράγοντες, κάποιες εταιρείες έχουν ήδη προβεί σε αδικαιολόγητες αυξήσεις ή σε αυξήσεις οι οποίες δεν ήταν καταναλογία σύμφωνα με τα γεγονότα. Τούτα δεν τα συνδέονται των καταναλωτών. Θέλω να πω σε κάτι ένα αυτό συγκεκριμένα για να καταλάβετε γιατί είμαι έτσι έντονος. Λάδι. Ελαιόλαδο. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Όντως οι τιμές επιανπάνε. Λοιπόν, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών έκανε μια έρευνα η οποία έχει εκπληκτικά αποτέλεσμα. Στην Κύπρο υπάρχουν τρεις εταιρείες εφιάλωσης ελαιολάδου. Mm-hmm. Λοιπόν, πώς γίνεται η μια εταιρεία, δεν θα πω όνομα, έχει αύξηση 68,7%, η δεύτερη 72,5%, κοντά σχετικά, και η τρίτη 106%. Τρεις εταιρείες στην Κύπρο, τα ελαιόλαδα δεν τραγωνίζουν και έχουν διαφορά. Μπορεί να έχουν φύλλα χρυσού δίπλα από την ίδια. Ξέρω εγώ. Επαναλαμβάνω, 68,7%, 72,5% και 106% η τρίτη εταιρεία. Σε αυτή, για παράδειγμα, την εταιρεία, μπορεί η υπηρεσία να πάει να κάνει έλεγχο και να δει τι και πώς? Μπορεί. Θα σου πω κάτι έτσι. Τα αφήνω τελευταίο για την υπηρεσία, γιατί πραγματικά είδα ένα δύο πράγματα τα οποία ούτε εγώ που ασχολούμαι τώρα ζητήματα 13 χρόνια δεν το ήξερα και είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, εψηφίσαμε στις 25 του Απρίλη μία νομοθεσία. Ναι. Για να είμαι δίκαιος, ήταν πρόταση νόμου του Κυριάκου του Χατζηγιάννη. Να τον καλημερίσουμε, εν τω μεταξύ. Ελάτε, κύριε Χατζηγιάννη, είδατε τι ωραίο entrance σας έκαμε ο κύριος Κωστά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστό σας σε όλους. Περίμενα να δω πότε θα σας πω καλημέρα. Έκαμε μου πάρα πολύ ωραία μπάσαν ο κύριος Κώστα. Λοιπόν, Να μου δώσεις 10 δευτερόλεπτα να δω πως πιο πάσες του Κυριάκου και είμαι σίγουρος ότι δυστυχώς ένα του αρέσουν τα κουνάκια. Είναι απίστευτα. Λοιπόν, ψηφίσαμε την νομοθεσία, την οποία παραλαμβάνω, ήταν πρόταση νόμου του Κυριάκου, η οποία ουσιαστικά προέρχεται διαφάνεια. Τροποποιείται ο περιποπτιάς της αγοράς νόμου, ο νόμος αυτός. Ναι. Και σύμφωνα με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές, όταν ελέγχουν τιμές τέλος πάντων, θα πρέπει να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων. Βέβαια, είμαι σίγουρος ότι να το πει ο Κυριάκος, ότι τούτο το οποίο θέλαμε εμείς, εν τούτο που φτιάχνει ως τώρα ότι έκαναμε τόσους ελέγχους και βράμε τόσες παρανομίες. Θα πρέπει να κατονομάζονται, Κατερίνα μου, οι εταιρείες. Και να σας πω ένα απλό παράδειγμα που είπα προχτές. Μεταξύ 15 και 19 του Απρίλη, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή λέει έκαμε 125 ελέγχους σε εταιρείες που πουλούν έπιπλα. Πρόσεξε. Ναι. Λοιπόν, και ευρέθηκε το 39% από αυτών των εταιρείων, των υποστατικών, συγγνώμη, εντοπίστηκαν παραβιάσεις του νόμου. Δόθηκαν, λέει, και σημαντικό του νόμου, να σου πω για να πάω στο τελευταίο μου θέμα να τονίσω, που πραγματικά εγώ δεν το ήξερα. Δόθηκαν γραπτές συστάσεις και ζητήθηκε συμμόρφωση με τις πρόσθετες νομοθεσίες εντός 3 ημερών. Οι επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν εκτός από μία. Δεν θα έπρεπε. Και εγώ νομίζω ότι ο Κυριάκος είναι τούτο που θέλει να κάνει και τούτο που θέλει να κάνει ως Επιτροπή. Και αυτό είναι σημαντικό. Να αναβάζεται, διότι εγώ παρανόμησα. Αν έρθει το αύριο και διορθώσω, το σημαίνει ότι πάβει να είμαι παρανόμο και το τελευταίο. Επαναλαμβάνω, δεν το ήξερα το πράγμα. Υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών, αγαπητή Κατερίνα, το οποίο γνωρίζει και εσύ, τη Υπηρεσία Προστασία Καταναλωτών. Παρουσιάζει τη σταθμισμένη τιμή για 250 βασικά καταναλωτικά προϊόντα, που είναι τρόφιμα και άλλα προϊόντα, με βάση τι ποσότητε και τιμές ανά ημέρα. Μάλιστα. Εντάξει. Σε 400 καταστήμα. Πιστεύω ότι είναι λάθος, γιατί εάν γίνεται αυτός ο υπολογισμός μας στην ημερήσια κατανάλωση, ποσό είναι κατανάλωση, για παράδειγμα με το κρέας. Αν τώρα έβλεπες τις τιμές και τις ποσότητες του Απρίλη, που ήταν νηστεία, με το Μάη που μπήκαμε στο Πάσχα και περνάει νηστεία, υπάρχει διαφορά. Να έρχεσαι μετά και να λες, μα ξέρεις, πάνε καλά τα πράγματα. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Το χειρότερο από όλα όμως είναι το εξής. Εγώ δεν γνώριζα, είναι η τέταρτη φορά που το λέω, ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, αντιλαμβάνομαι λόγω πως τηλέχωσης δεν ξέρω, δεν συγκεντρώνει όλες τις τιμές για το παρατηρητήριο τιμών, αγαπητή Κατερίνα, η ίδια. Τες συγκεντρώνει, λαμβάνουν υπηρεσίες από ιδιωτική εταιρεία. Δεν είναι η ίδια υπηρεσία που πάει. Και όταν διέβασα τις δηλώσεις του κυρίου Δρουσιώτη και προσπάθησα μετά να διασταυρώσω και διασταύρωσα, υπάρχει μια συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία,
η οποία παίρνει ούτε ούτε στις πληροφορίες και τις δίνει στην υπηρεσία. Αντιλαμβάνεστε τώρα, εγώ δεν θέλω να πω ότι συμβαίνει οτιδήποτε. Σκέφτου τώρα ότι ο Κυριάκος είναι δημόσιος υπάλληλος της υπηρεσίας και έρχεται στο μαγαζί σου να πιάσει τη μέρα να κάνει έλεγχο και εγώ είμαι υπάλληλος μιας ιδιωτικής εταιρείας. Δεν θα πρέπει τούτα τα πράγματα που είναι σημαντικά για τον κόσμο, στοιχεία και πληροφορία να συλλέγονται από το κράτος και όχι από έναν ιδιώτη, όποιο και να είναι του. Επαναλαμβάνω, δεν. Βεβαίως, δεν είναι η πρώτη φορά που αγοράζει υπηρεσίες το κράτος γιατί δεν μπορεί από μόνο του να κάνει κάτι λόγω υποστελέχωσης και λόγων και λόγων και λόγων. Έτσι. Όχι, είναι αλλά η πρώτη φορά που αγοράζει. Έρχεται η υπηρεσία προστασίας καταναλωτή. Ναι, προσπαθώ να είμαι ρομαντική και καλή. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Λοιπόν, ελάτε κύριε Χατζηγιάννη. Καταρχάς δεν θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι από τα λεγόμενα του αγαπητού Κώστα, ούτε και από τις ερωτήσεις τις δικές σας. Υπάρχει εσχροκέρδεια, βεβαίως υπάρχει εσχροκέρδεια. Υπάρχει πολιτική στήριξη των καταναλωτών, προστασία των καταναλωτών. Κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι. Υπάρχει πολιτική σωστής λειτουργίας του ανταγωνισμού. Κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι. Αυτές είναι παράμετροι οι οποίοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία της αγοράς. Και δυστυχώς, όπως αυτές εφαρμόζονται σήμερα στην Κύπρο, δεν είναι αποτελεσματικές. Δεν θέλω να ασκήσω προσωπική κριτική στον Α ή στον Β ή στην Α υπηρεσία ή στην Β υπηρεσία. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να παράγεται ένα γεωργικό προϊόν σε τιμή Α και να πουλείται στον καταναλωτή σε τιμή 3Α. Αυτά είναι αδικαιολόγητα και απαράδεκτα. Εκείνος ο οποίος δημιουργά ένα προϊόν με τόσα πολλά κόστα, με τόσους πολλούς ρίσκους, στο τέλος της ημέρας να μην αμείβεται όπως πρέπει, αλλά η αλυσίδα στην συνέχεια να δημιουργά μια τέτοια ψαλίδα που στο τέλος της ημέρας βγάζουμε εκτός αγοράς όλη εκείνη την δημιουργία, όλους αυτούς που κατάφεραν να παράξουν προϊόντα. Δεν θα αναφερθώ στις προτάσεις νόμου που είχαν σκοπό, τα είπε ο Κώστας προηγουμένως, να διασφαλίσουν διαφάνεια. Θεωρώ ότι πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν για προστασία του καταναλωτή και την επόμενη συνεδρία μας οι βουλευτές, σε κλειστή συνεδρίαση μεταξύ μας οι βουλευτές, θα πρέπει να κάτσουμε να δούμε τι άλλα κενά και τι άλλες πρωτοβουλίες μπορούμε να αναλάβουμε συλλογικά ως ομάδα εκεί πέρα, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς είναι η μοναδική ελπίδα στήριξης του καταναλωτή η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής. Κάτω από άλλες προϋποθέσεις, κάτω από άλλα δεδομένα. Όταν και εφόσον φέρνουμε προτάσεις νόμου, έρχονται με προσπάθεια να μας τις κουτσουρέψουν, ούτε να εφαρμόζεται η διαφάνεια στην αγορά, ούτε να ελέγχεται το έργο της υπηρεσίας προστασίας του καταναλωτή. Θα επαναλάβω, δεν είναι ντροπή να κάνουμε κριτική σε καμία περίπτωση. Αντιθέτως όμως, ξέρουμε, ναι, σωστά υπόθηκε προηγουμένως, είναι της πάσης γνωστών η αναποτελεσματική στήριξη του καταναλωτή σε αυτή τη χώρα. Δεν για το οικοφίνι, κύριε Χατζηγιάννη, έχετε κάτι να πείτε για το οικοφίνι? Το είδατε? Για το οικοφίνι, ναι, εντάξει, είναι εργαλεία τα οποία δεν είναι η μεγάλη σημασία ή η λύση του προβλήματος. Εκεί πέρα θα πρέπει να γίνει διαθρωτική αλλαγή στην εμπορία των γεωργικών προϊόντων. ΣΥΡΙΖΑ γεωργική αλλαγή. Γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση να παράγεις Α και να πουλάς 3Α. Αυτό είναι καταστροφικό και για τον καταναλωτή και για τον παραγωγό. Λοιπόν, κατά την ταπεινή μου άποψη, ναι, υπάρχουν αχρίαστα κανάλια εντός της αγοράς, τα οποία έχουν ξεπεράσει τον ρόλο και την αναγκαιότητα ύπαρξής τους και θα πρέπει να βρούμε το θάρρος να αντιμετωπίσουμε με ριζικές αλλαγές τη δομή της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων. Λοιπόν, με μάλιστα αυτή την πορεία τη σημερινή, επαναλαμβάνω ότι έχουμε προβλήματα και σε βάρος του καταναλωτή, αλλά και σε βάρος, αν θέλετε, του ιδίου του ανταγωνισμού. Γιατί ούτε διαφάνεια υπάρχει. Να σας πω και κάτι άλλο. Να μου πείτε. Και τελειώνω. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει κάπου μια ένδειξη όπου να αναγράφεται ή να εκτιμείται η προσφορά προϊόντων της ημέρας. Μα αυτό τι σημαίνει? Όταν δεν έχεις ποσομέτρηση τι προσφορά έχεις, άρα λοιπόν η ζήτηση παίζει ή παίζουν με τρόπους μυστήριους, παράξενους και με προθέσεις, παίζουν με τέτοιους τους τρόπους προκειμένου οι τιμές να ξεκινούν στα ύψη και να καταλήγουν, αν και εφόσον αλλάξουν, στα επίπεδα τα οποία είναι αδικαιολόγητα. Μακριά και από το κόστος παραγωγής, μακριά και από τη λογική επιβολή μιας αλφα κερδοφορίας. Πότε επιστρέφετε στη Βουλή?
Οπότε, την Παρασκευή έχουμε ένα ολομέλεια, η άλλη Δευτέρα κανονικά. Τη Δευτέρα. Α, με το εντάξει, σχολείο εγώ... πάτε εσείς, 15 μέρες δηλαδή που κάθεστε. Όχι, Κατερίνα, εγώ εργάζομαι, όπως και πολλοί άλλοι συναδέλφοι, εργάζομαι από χτες. Ήδη είμαι σε αποστολή. Είσαι χτες σε αποστολή. Τέλεια. Στο εξωτερικό, άρα λοιπόν δεν είχα καμία διακοπή. Αν εξαιρέσουμε την Κυριακή. Δεν είναι όμως αυτό το ζητημένο. Εντάξει, κύριε Κώστα μου, εσείς έκαμετε στη Λεμεσό. Ναι, οι διακοπές σας στη Λεμεσό. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, όπως... Και αποστολές ήταν στα χορκά. ναι, έχουν το και ημέρες, κύριε, έτσι μείναν και πολλές. Ως τις 9 του Ιούνιου, ό,τι προλάβετε ο καθένας σας. Κατερίνα, όμως υπάρχει εξής αναγκαιότητα. Την Τρίτη η Επιτροπή θα κάτσει από μόνη της να εντοπίσουμε με βάση τη δική μας συλλογική εμπειρία που αποκτήσαμε, να εντοπίσουμε δυνατότητες παρέμβασης. Ναι, και θα πρέπει να μπούμε συλλογικά και ομαδικά. Έχω κουραστεί και προσωπικά και με τον Κώστα και με άλλους συναδέλφους να ακολουθούμε πάντοτε με μια προσπάθεια πυροσβεστικής παρέμβασης ή αποσπασματικής παρέμβασης για να επιληθούν αυτά τα δύσκολα θέματα. Λοιπόν, θα κηρύξουμε τον πόλεμο, θα ανανεώσουμε... θα κηρύξουμε τον πόλεμο κατά της ακρίβειας, θα κηρύξουμε τον πόλεμο κατά της εσχροκέρδειας και χρειάζεται οπωσδήποτε να πετύχουμε διαθροτικές αλλαγές στην δομή της εμπορίας των διαφόρων προϊόντων μας. Ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη, έτσι, αφού θα επιστρέψετε από τη Δευτέρα όπως τους μαθητές πίσω στη Βουλή. Γεια σας, κύριε. Καλή είναι επιστροφή, κύριε Χατζηγιάννη. Γεια, κύριε Χατζηγιάννη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.